στο αεροδρόμιο, πάμε στο Παρίσι. Δεν είμαι μόνη μου, είναι και η Δήμητρα εδώ. Είμαι πολύ πολύ χαρούμενη για αυτό το ταξίδι, γιατί θα πάμε στο Fashion Week, θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε backstage. Θα τα δείξω πρώτη, Θα τα δείξω πρώτη. Backstage από καινούργια trends σε μακιγιάζ και μαλλιά. Φυσικά πάμε με τη L'Oréal Paris, όπου έχει μεγάλη συμμετοχή εκεί. Θα δούμε πολύ πολύ ωραία πράγματα. Είμαστε στα μαγαζιά που έχει μέσα το αεροδρόμιο. Πάμε προς το terminal, σε λίγο πετάμε. Παρίσι είναι αρκετά βροχερό, έχει πολύ υγρασία. Προς το παρόν δεν έχω κρυώσει, δεν ξέρω πότε θα το νιώσω στο πετσί μου. Ήρθε και μας πήρε εδώ ο καταπληκτικός Ludwig. Say hi to Greece! Hi to Greece! Ο Ludwig θα είναι μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, θα μας πηγαίνει παντού εδώ στο Παρίσι. Και χαίρομαι να σας πω την αλήθεια που ήρθε ο Ludwig συγκεκριμένα. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο, είναι πάρα πολύ κεντρικό. Παιδιά, δείτε τι όμορφο που είναι εδώ. Και το Παρίσι έχει τέλεια, τέλεια, αύρα, τέλεια. Μόλις μπήκα σε ένα απίστευτο φωτεινό δωμάτιο. Είναι φανταστικό, είναι και φωτεινό. Και έχουμε και προϊόντα εδώ. Βλέπω καινούρια. Τι έχουμε εδώ, κραγιόν. Έχουμε ρούζ, έχουμε drops. Έχω το skincare κομμάτι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Δείτε τι όμορφο δωμάτιο είναι αυτό. Και τώρα θα γίνει το σωστό room tour. Είναι τέρμα παριζιάνικο. Έχει τρελή αισθητική. Θέλω να το δείτε αυτό. Καταρχήν έχει καναπέδο που έχω παρατήσει και τα πράγματά μου. Θα το δείτε λίγο ακατάστατο, γιατί πρόλαβα και πέταξα τις μπλούζες μου. Είναι πολύ φωτεινό παρόλη τη βροχή. Εδώ πέρα έχει έπιπλο τηλεόραση, καναπεδάκι. Έχω φυσικά τις κάλτσες μου εκεί. Κατάσταση τελείως, αλλά πρέπει να κάνω γρήγορα για να ετοιμαστώ, γιατί πρέπει να φύγουμε γρήγορα. Δείτε κρεβάτι, έχω αρρωστήσει. Τι δωμάτιο είναι αυτό. Λοιπόν, εδώ είναι η τουαλέτα. Α, είναι YouTuber friendly αυτό εδώ πέρα το μπάνιο, Εδώ θα κάνω πολύ ωραία το μακιγιάζ μου. Και εδώ είναι η ντουζιέρα, οπότε σας αφήνω. Πάω να κάνω ένα ντουζάκι, γιατί πρέπει να ετοιμαστώ γρήγορα και να φύγω. Οπότε σε ένα δευτερόλεπτο θα με δείτε. Έτοιμοι. Αυτό είναι το πρώτο μου outfit. Έχουμε βάλει αυτό εδώ. Έχει αυτά εδώ πέρα τα μανίκια. Αυτή τη λεπτομέρεια. Φοράω ένα απλό παντελόνι τώρα, γιατί θα πάω στο masterclass και μετά θα γυρίσω γρήγορα γρήγορα στο ξενοδοχείο και θα φορέσω ένα δερμάτινο παντελόνι που μου έχει δώσει η Θόμη. Και αυτά. Η τσάντα μου είναι αυτή εδώ, η οποία γυρίζει και ανάποδα. Μάλλον ανάποδα θα τη γυρίσω. Και πάμε να φύγουμε, γιατί έχουμε αργήσει. Πρέπει να πάμε να φάμε και να πάμε γρήγορα στο masterclass. Τελικά κάτσαμε στο ξενοδοχείο, γιατί έχουμε καθυστερήσει λίγο και πρέπει να πάμε, σε μισή ώρα πρέπει να είμαστε στο masterclass. Και είμαι πολύ περίεργη, παιδιά, να δω ότι θα μάθουμε εκεί με τη Val Garland. Το είπα σωστά. Τώρα έχουμε σταματήσει, έχουμε κάτσει λίγο στο ξενοδοχείο να φάμε. Α, θέλω να σας δείξω ένα πολύ ωραίο γκατζετάκι που μας έδωσαν εδώ από το ξενοδοχείο. Δείτε αυτό, δεν είναι iPhone, είναι μια συσκευή που είναι Wi-Fi, την παίρνεις μαζί σου και έχεις παντού Wi-Fi. Πόσο τέλειο και βολικό είναι αυτό για μας εδώ πέρα. Αυτό είναι το κραγιόν μου, σε περίπτωση που έχετε απορία. Και έχουμε φτάσει στο masterclass που θα κάνει η Val Garland. Το είπα πάλι σωστά. Και είναι ένας υπέροχος χώρος, βασικά είναι loft. Θέλω να σας δείξω. Θα σας βάλω και μουσική, θα το κάνουμε λίγο πιο...
Δεν ξέρω πώς το έχουν στήσει αυτό το μέρος, μάλλον σαν αποθήκη μου φαίνεται, αλλά το έχουν κάνει τόσο καλά. Έχω πάθει πλάκα. Τελειώσαμε το masterclass της Val Garland. Αυτό που μάθαμε εκεί, είδαμε τα καινούρια trends, τι θα επακολουθήσει στο μακιγιάζ. Έχει πολύ ωραία καινούρια προϊόντα. Είδαμε μεταλλικές υφές στα μάτια, στο πρόσωπο. Είδαμε πολύ highlight, της αρέσει και επιβάλλει η επιδερμίδα να είναι, να φαίνεται υγιής, να έχει μία σχεδόν transparent βάση και τα μάτια να είναι λίγο παραπάνω τονισμένα σε γήινους τόνους. Είδαμε ακόμα και πράσινο σε συνδυασμό με κίτρινο στην εσωτερική γωνία που έχει μία δόση χρυσό. Τα χείλη ήταν nude, τα έκανε να λάμπουν. Τώρα πάω σε ένα show του Olivier. Το όνομα, επειδή δεν μπορώ να το προφέρω το επίθετο, το γράφω εδώ πέρα, γιατί δεν ξέρω καν πώς προφέρεται. Αλλά επειδή τον έχω γκουγκλάρει, έχει πάρα πολύ ωραία ρούχα και είμαι πολύ περίεργη να δω τι ρούχα θα προτείνει για του χρόνου. Θέλω να δείτε σε τι μέρος βρίσκομαι και πού θα γίνει αυτό το show. Δείτε. Για το βίντεο, γιατί ο Λουδοβίκος άνοιξε εδώ πέρα την οροφή. Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε από το σοου, είχα πάει και σε ένα σοου παλιότερα στην Αθήνα, αλλά δεν έχουν καμία σχέση. Τέλειο, ανυπομονώ να πάω και στα Αυριανά. Τώρα πάμε για λίγο στο ξενοδοχείο, έχουμε λίγο χρόνο να κάτσουμε και μετά ετοιμαζόμαστε για το μεγάλο event. Θα τα πούμε από το event, κατευθείαν. Βοηθάει πάρα πολύ και με το φριζάρισμα και είναι θερμοπροστατευτικό και αντέχει μέχρι τους 230 βαθμούς που είναι τα περισσότερα ισιωτικά μαλλιών. Box. Με έχουν βγάλει φωτογραφίες. Θα έχω γίνει ξεφτύλα για άλλη μια φορά, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Oh, nice. Είπε όμορφη
παιδιά, με υπόμονη. French kiss. What's your name? Νίκολα. Νίκολα, φύγαμε από το στη λίστα event. Ήταν τέλεια, περάσαμε φανταστικά, κάναμε και τα live μας στο Facebook, βγάλαμε και τις φωτογραφίες μας που θα τις έχετε δει. Και τώρα πάμε να γυρίσουμε το Παρίσι. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας που θα δω το Παρίσι επιτέλους, θα δω το Σικουάνα, θα δω λίγο από τον πύργο του Άιφελ. Ήρθαμε να πάρουμε τα παλτό μας τώρα. Αχ, μου δώσαν ένα τέλειο δώρο και έχει μέσα ένα τζιν μπουφάν, παιδιά, και έχει και προϊόντα στη λίστα. Και βούρτσες βλέπω. Και βούρτσες για το unboxing αύριο το ξύπνησα, η ώρα είναι 7 και κάτι, τόσο νωρίς ναι, γιατί 10 η ώρα θα πρέπει να φύγουμε από το ξενοδοχείο, πρέπει να κάνουμε check out, οπότε θα πρέπει να ντυθώ, να κάνω ένα ντουζ, να πιω ένα καφέ, να βαφτώ, να μαζέψω τα πράγματά μου και μετά να είμαστε έτοιμοι για να φύγουμε. Όμως δεν σταματάει εδώ, έχουμε και άλλα να κάνουμε μέσα στην ημέρα, απλά τα πράγματα θα ετοιμάσουμε και θα κάνουμε το check out. Οπότε τώρα πίνω ένα καφεδάκι, να συνέλθω σιγά σιγά. Νιώθω αρκετά κουρασμένη, αλλά έχω κοιμηθεί καλά. Οπότε ξέρω ότι σε λίγο θα συνέλθω και θα συνεχίσω τη μέρα μου δυναμικά και πάλι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βάφομαι και αποφάσισα να κάνω ένα τρέντ που είδα χθες στην πασαρέλα, συνδυασμό με αυτά που έδειξε η Val Garland. Και θα σας πω ακριβώς τι έχω κάνει. Λοιπόν, έχω κάνει τα φρύδια μου λίγο πιο ίσια, γιατί στην πασαρέλα του Olivier, think to cousin, δεν μπορώ να πω το όνομά του, θα το βλέπετε γραμμένο από κάτω. Είδα ότι ήταν έτσι τα φρύδια λοιπόν και μου άρεσε αυτό το trend, οπότε τα κάνω έτσι τα φρύδια. Και χρησιμοποίησα, δείτε εδώ πέρα, ένα πολύ ωραίο glossy highlighter. Χρησιμοποίησα αυτό εδώ, το οποίο το βρήκα εχθές στο δωμάτιό μου. Είναι τα Glow Mon Amour. Glow Mon Amour. Και είναι drops που τα βάζεις και στα μάτια, γενικά σε όλο το πρόσωπο που θέλεις και δίνεις αυτό το glossy effect. Εγώ από πάνω όμως, επειδή δεν ήθελα να το αφήσω έτσι και επειδή ήθελα να δοκιμάσω και αυτή εδώ την καινούργια παλέτα, η οποία και αυτή δεν έχει βγει ακόμα, δεν ξέρω πότε θα κυκλοφορήσει. Μπορείτε να πάτε να ακολουθήσετε και το κανάλι της L'Oréal Paris Gris στο Facebook για να το δείτε αυτό. Χρησιμοποίησα αυτές εδώ τις δύο αποχρώσεις για να σετάρω από πάνω και έχει δίνει μια πολύ ωραία λάμψη. Είναι από αυτά τα λεπτοκομμένα highlighter που αρέσουν σε μένα. Αχ, να, έτσι θα κάτσω. Τέλειο, μου άρεσε πάρα πολύ. Χρησιμοποίησα και αυτό εδώ πέρα το ρουζ που μυρίζει ροδάκινο και είναι τέλειο, δίνει μια πολύ ωραία υγιή όψη. Πάω να κάνω λοιπόν το μακιγιάζ στα μάτια μου και λέω να χρησιμοποιήσω τις άλλες δύο αποχρώσεις highlight, μία από τις δύο δηλαδή. Μάλλον θα βάλω αυτή εδώ πέρα την πιο χρυσή, γιατί θα πηγαίνει με τον τίσιμό μου, θα δείτε τι θα φορέσω. Και ίσως να βάλω κάποιο ροζ κραγιόν, πορτοκαλί, δεν ξέρω τι θα βάλω. Έκανα το μακιγιάζ μου έτοιμη, το κραγιόν μένει, δεν ξέρω τι κραγιόν θα βάλω. Και τώρα θέλω να σας δείξω τα προϊόντα τα καινούρια, τα οποία δεν έχουν έρθει ακόμα στην Ελλάδα. Κάποια θα έρθουν το καλοκαίρι και κάποια άλλα θα έρθουν περίπου σε ένα μήνα. Δεν ξέρω ποια θα είναι αυτά. Λοιπόν, έχει βγει αυτή η καινούργια σειρά με κραγιόν που είναι λίγο glossy και βγαίνει σε διάφορες αποχρώσεις. Εκεί στο event που πήγαμε, δεν ξέρω αν είδατε, σας τράβηξα και πάρα πολλά πλάνα με αυτά εδώ πέρα. Και έχουμε και καινούργιες μάσκες εδώ, με κακάο, με κίουι, με ζάχαρη, μάλλον.
θέλω πολύ να τις δοκιμάσω και ειδικά αυτή εδώ με το kiwi, κάτι μου έχει κάνει. Από το event μας δόθηκε αυτή εδώ η παλέτα, η Love and Glow που φοράω σήμερα. Δεν έχει κυκλοφορήσει ούτε αυτή ακόμα. Δύο primer, το ένα είναι για λάμψη, το Infallible Luminizing Primer και το Infallible Anti-Fatigue Primer. Δεν ξέρω τι κάνει το συγκεκριμένο, μάλλον είναι για color correction. Δεν είμαι σίγουρη. Αυτά εδώ πέρα τα drops, τα Glow Mon Amour που φοράω και σήμερα. Το τσαντάκι αυτό και ένα press kit από το event του στη λίστα που πήγαμε χθες, που έχει μέσα και ένα jean bouffant, το οποίο το έχω αφήσει στο αυτοκίνητο του παιδιού που μας πηγαινοφέρνει. Είμαι έτοιμη, έχω φορέσει το αγαπημένο μου outfit από όλα αυτά που φόρεσα όλες αυτές τις μέρες. Και θέλω να δείτε εδώ λίγο τη λεπτομέρεια. Λέω να βάλω ροζ κραγιόν, γιατί νομίζω ότι ταιριάζει πολύ με το πράσινο, οπότε θα βάλω το χθεσινό το ροζ που φόρεσα, μου άρεσε πολύ. Από μέσα έχω βάλει μια μπλούζα κλασικά με ένα πολύ γνωστό πίνακα, τον οποίο τώρα μου διαφεύγει, γιατί σκεφτόμουν πριν να ανοίξω την κάμερα. Ποιος πίνακας είναι αυτός? Παιδιά, έχει κολλήσει το μυαλό μου. Έχω φορέσει πέντυλο και καλτσάκι πράσινο, το οποίο έχει και ανανά παρακαλώ. Και μία πολύ ωραία πράσινη στέκα. Έχω ετοιμάσει και τη βαλίτσα μου, είναι εκεί. Πάμε να φύγουμε να συνεχίσουμε τη μέρα μας στο Παρίσι. Έχω να πάω σε δύο σοου σήμερα. Το ένα είναι και backstage Ellie Sub και έχω και access στο σοου. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη για το συγκεκριμένο. Το πρώτο σοου είναι νωρίς κιόλας, είναι τώρα, σε λίγο, σε μισή ώρα. Οπότε φεύγω. Λοιπόν, είμαστε στο αυτοκίνητο. Έχω ετοιμάσει τα πράγματά μου. Και με περίμενε μια έκπληξη κάτω στο λόμπι. Η Δήμητρα μου έχει πάρει κρουασάν. Δεν πρέπει να έρθεις στο Παρίσι και να φύγεις χωρίς να έχεις φάει κρουασάν. Είναι ό,τι πιο ζουμερό και ό,τι πιο βουτυρένιο έχω φάει. Για δεν ξέρω τι να πω, ντρέπομαι και λίγο, αλλά μου άρεσε, δεν μπορώ να πω. They took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Λοιπόν, έχουμε έρθει στο Grand Palais. Θα δούμε backstage Ellie Sub. Αυτό που βλέπω μπροστά μου. Μ' αρέσει πολύ. Δείτε. Κάνει μάτς με το κουστούμι μου, ε. Και έχει πολύ ωραία σκαλιά εδώ, δείτε. Είναι για φωτογραφία. Αυτό το μέρος είναι υπέροχο. Oh, wow. Oh, Χριστέ μου. Χριστέ μου, πού είμαι? Άμα δεν πέσω τώρα κάτω, δεν θα πέσω ποτέ. Δείτε τι φτιάχνουν πίσω μου. Τα φτιάχνουν όλα στο χέρι. Και είναι μόνο 2 ώρες πριν το show. No.
Είδα πολλοί να χρησιμοποιούν το λαδάκι της Elvive, το Extraordinary Oil, ώστε να δώσουν μία λάμψη και στις άκρες των μαλλιών. Έχουν κάνει πολύ ωραία δουλειά στα φθενίσματα. Και βλέπω έτσι ότι είναι πολύ μόδα και η κορδέλα. Ένα σλικ μαλλί πίσω, λίγο σπαστό, λίγο ακατάστατο, αλλά να είναι περιποιημένο, πολύ ωραίο. Και θα πάμε να δούμε και το μακιγιάζ σε λίγο, να δούμε τι μακιγιάζ κάνουν στα μοντέλα. Πάμε να τα δούμε και αυτά. Βλέπουμε εδώ χρησιμοποιεί μια βάση σε όλο το πρόσωπο, το True Match, το τοποθετεί πολύ προσεκτικά και βάζει πολύ λεπτές στρώσεις ώστε να δημιουργήσει ένα λίγο πιο διάφανο καμβά. Τη σετάρει τα σημεία με ελάχιστη πούδρα, ελάχιστη, γιατί θέλει να κρατήσει και αυτή την όψη υγείας που υπάρχει στο πρόσωπο. Did you use the Glow Mon Amour with a foundation? Yes. Έχει χρησιμοποιήσει το Glow Mon Amour που έχω βάλει και εγώ σήμερα από το πρωί σε μίξη με το foundation ώστε να δώσει λίγο περισσότερη λάμψη στο δέρμα και έχω την εντύπωση ότι θα το χρησιμοποιήσει και μετά στα ψηλά σημεία του προσώπου ώστε να δώσει και αυτή την όψη υγείας που θέλουμε όλες. Είναι πολύ μικρή. How old are you? 18. 18? Yes. Oh, you look younger. I know. A lot of people tell me that, but I'm 18. You are so beautiful, so beautiful. Βλέπω ότι χρησιμοποιεί κάτι καινούργιο το οποίο εγώ δεν το πήρα χαμπάρι, ότι βγήκε από τη L'Oréal Paris. Έχει κάτι stick εδώ πέρα, τα οποία είναι stick για highlight και για contour και κάνουν και concealing σε περιοχές όπου υπάρχουν κάποια spots. Οπότε τώρα που μιλάμε, αυτά βρίσκονται και στην Ελλάδα. Χρησιμοποιεί και κρεμώδεις σκιές, οι οποίες δεν έχουν έρθει ακόμα στην Ελλάδα. Βγαίνουν σε διάφορες αποχρώσεις από ό,τι βλέπω εδώ. Έχει διάφορες αποχρώσεις, έχει μπλε. Είδα και κάποια κοπέλα που φοράγε μπλε κάτω από το μάτι. Και είναι highlight αποχρώσεις περισσότερες, οπότε βλέπουμε με πολύ ελαφρύ χέρι, της περνάει όλο το κινητό βλέφαρο και σβήνει προς τα πάνω και φαίνεται πάρα πολύ φυσικό. Και βλέπω εδώ την απόχρωση 642 από την καινούργια σειρά των κραγιών που δεν έχουν έρθει ακόμα στην Ελλάδα, οπότε είναι έτοιμη εδώ. Νομίζω ότι είναι μια φυσική απόχρωση και θα χρησιμοποιηθεί σε όλα τα μοντέλα. Οπότε αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Έχουν χρησιμοποιήσει λίγο glossy χείλη σε φυσικούς τόνους και μπλε κάτω από τα μάτια. Οπότε ανυπομονώ να το δω και στην πασαρέλα. Πολύ λαμπερή επιδερμίδα. Εντάξει, πεθαίνω. Έλλη, θέλω να μπω στα ρούχα σου. Χριστέ μου. Φύγαμε από τα backstage, γινόταν ένας πανικός μέσα, δεν μπορούσαμε να μείνουμε άλλο, αλλά είδα πραγματικά πολύ ωραία πράγματα, είδα πράγματα που μου άρεσαν πολύ και στο μακιγιάζ και στα μαλλιά, γιατί είμαι πολύ υπέρ της διάφανης βάσης, της βάσης που φαίνεται υγιές στο δέρμα. Έχουν κάνει και την τσαχπινιά με το μπλε από κάτω, αλλά όλο το υπόλοιπο μακιγιάζ είναι σε γήινους τόνους. Αυτά τα προϊόντα περισσότερα θα έρθουν στην Ελλάδα σταδιακά από ό,τι έχω μάθει και πραγματικά πρόκειται για τα προϊόντα τα οποία τα δοκίμασα πρώτη και σας λέω ότι είναι όλα τέλεια. Μ' άρεσαν πάρα πολύ. Να περιμένετε και βίντεο από μένα με αυτά, γιατί πραγματικά αξίζουν και έχει κάνει τρομερή δουλειά στις φόρμουλες η L'Oréal Paris. Τώρα πάμε να ξεκουραστούμε λίγο, να φάμε κάτι και θα επιστρέψουμε για το access που έχουμε στο show. Η κακοψημένη δικιά μου. Η κακοψημένη είναι δικιά σου. Ευχαριστώ. Έτσι έπρεπε να την πάρει. Ευχαριστώ. Ναι. Μόλις φτάσαμε στα στούντιο, πάμε γρήγορα γρήγορα για γύρισμα και μετά αεροδρόμιο.
έχουμε καθυστερήσει και λίγο. Μιλάει ελληνικά, είμαι ο Μόρις Έλληνας στο Παρίσι. Γεια σου! Γεια σου Έλληνα, τι κάνεις? Καλά είσαι, πώς σε λένε? Κωνσταντίνο. Γεια σου Κωνσταντίνε. Ah, you're Constantine. Yeah. Ah, you are the director. Hello. Okay. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα, έχω μπει στο στούντιο, είμαι έτοιμη για να κάνω γύρισμα. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε. Είμαστε στο αεροδρόμιο, εδώ τελείωσε το όμορφο ταξίδι μας, το σύντομο, αλλά πραγματικά ήταν τόσο γεμάτο που δεν ξέρω αν πιστεύω ότι είναι σύντομο. Μέσα μου έχω κάνει πολλά πράγματα και αυτό μου άρεσε πολύ. Ευχαριστώ πολύ τη L'Oréal Paris που με πήρε μαζί της σε αυτό το ταξίδι. Εσείς να μην ξεχάσετε να κάνετε like, έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Θα σας ενημερώνω γενικά, θα σας ενημερώνω και από το social media, οπότε μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε σε Facebook, Instagram, γιατί μοιράζομαι πολλά πράγματα από εκεί και δεν θέλω να τα χάνετε με τίποτα. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά. Μουά, φιλάκια, γεια! Yeah!